Την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα που συγκλώνησε τη χώρα το καλοκαίρι του 2014, όταν ένα αγοράκι 10 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα κάνοντας θαλάσσια σπορ στο καλό λιβάδι της Μυκόνου. Ο πατέρας του παιδιού μιλά στο Σταρ για πρώτη φορά μετά το τραγικό συμβάν και συγκλονίζει. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια. Και φτάνει ουσιαστικά για πρώτη φορά στο ακροατήριο. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το καλύτερο της. Οι φρικτές μνήμες του Παναγιώτη Πασχαλάκη από την 11η Αυγούστου του 2014 ξυπνούν. Ήταν τότε που το ανέμελο παιχνίδι του μόλις 10 ετών γιού του σε μια φουσκωτή κουλούρα μαζί με τους φίλους του κατέληξε σε μια τραγωδία που δεν τη χωρά ανθρώπινος νους. Σε έναν ελιγμό του ταχύπλοου ο μικρός Μιχαήλ βρέθηκε στο νερό. Ο 22χρονος χειριστής του σκάφους γύρισε για να τον ανασύρει. Μην μπορώντας όμως να προσδιορίσει σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόταν το παιδί, το παρέσυρε τραυματίζοντας το θανάσιμα με την προπέλα. Το νησί των ανέμων και ολόκληρη η Ελλάδα πάγωσαν. Υπήρχε κόσμος, καθισμένοι όλοι στις ξαπλώστρες τους, αλλά δεν ακουγότανε κιχ. Ο πατέρας πήρε το jet ski μόλις αντιλήφθηκε κάτι, πήγε μέσα, ήρθε το λιμενικό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συγκεκριμένη τραγωδία, όπως αποκαλύφθηκαν στην πορεία, προφανώς με γεμίζουν θυμό και πικρία, γιατί όπως έχει αποδειχθεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες δεν τήρησαν απολύτως τίποτα από όσα προβλέπει ο νόμος και η σχετική νομοθεσία. Ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Μιχαήλ δημιούργησε τη διαδικτυακή εφαρμογή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports με στόχο την πρόληψη θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Η βαλίτσα αυτή, λοιπόν, όπως βλέπετε, περιλαμβάνει πάρα πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες. Ένα από τα οποία είναι αυτή η αναπαράσταση της παραλίας, όπου με τα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία τα παιδιά είναι εξοικειωμένα, καλούνται να τα βάλουν σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω σε αυτή την παραλία και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν τους κανόνες, μαθαίνουν τις συμβουλές και το πώς μπορούν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια της θάλασσας και την κολύμβηση με ασφάλεια. Η προσπάθεια ώστε ο θάνατος του μοναχογιού του από ένα ψυχαγωγικό θαλάσσιο σπορ να είναι ο τελευταίος αποτελεί πλέον για εκείνον σκοπό της ζωής του. Εκτός σύνορων τώρα, 41 άνθρωποι κάτι.